Βρίσκεται σε εξέλιξη ένα θρίλερ το οποίο αποκαλύπτει η Bild και πρωταγωνιστεί σε αυτό ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, ο Σεργέι Λαυρόφ. Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι. Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της εφημερίδας Bild, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, ο κύριος Λαυρόφ, ενώ βρισκόταν στον αέρα για ταξίδι προς το Πεκίνο της Κίνας, αναγκάστηκε να επιστρέψει πίσω. Όπως αναφέρει στο ρεπορτάζ, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών ήθελε πραγματικά να μεταβεί στο Πεκίνο, αλλά εν μέσω πτήσης το αεροπλάνο του άλλαξε πορεία πάνω από το Νοβοσιμπίρσκ της Σιβηρίας και αντί να πάει στην Κίνα επέστρεψε στο αεροδρόμιο Βλούκοφ, από εκεί δηλαδή που είχε απογειωθεί το αεροσκάφος. Δίνει και τους λόγους, Παντελή. Δεν λέει. Λέει ότι ο κόσμος τώρα διαρωτάται. Το Πεκίνο αρνήθηκε να δεχθεί τον κύριο Λαυρόφ. Υπάρχει κάτι άλλο. Του δόθηκε εντολή από τη Μόσχα να επιστρέψει πίσω. Όλο αυτό δημιουργούν ερωτηματικά και ένα θρίλερ τώρα, γιατί το ταξίδι αυτό του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών διακόπηκε στη μέση εν μέσω πτήσης και αντί να καταλήξει στο Πεκίνο ξαναγύρισε πίσω. Αυτές οι δύο είναι, ή κάποιο πρόβλημα παρουσιάστηκε, ή το Πεκίνο ανακοίνωσε ότι δεν θέλει αυτή τη στιγμή μια τέτοια επίσκεψη, ή Μόσχα να κάνει. Του ζήτησαν να ξαναγυρίσει πίσω από εκεί που είχε ξεκινήσει.